καταρχήν θα μπορούσαμε να πάρουμε αυτά τα μέτρα χωρίς να εκχωρήσουμε εθνική κυριαρχία. Εδώ έχουμε ένα περίεργο φαινόμενο το οποίο κατά τη γνώμη μου χτυπά την περηφάνεια και του Έλληνα και την αξιοπρέπεια της Ελλάδος. Το σύνολο της ηγεσίας της κυβερνητικής αυτή τη στιγμή, όταν μιλά και στο δημόσιο λόγο, δεν αναφέρεται στον ελληνικό λαό και στους Έλληνες πολίτες. Η βασική του αναφορά και ικανοποίηση είναι ότι επιδοκιμάζονται οι αποφάσεις και οι πράξεις από τους διεθνείς οργανισμούς και από τα διεθνή κέντρα αποφάσεων. Δεν παίζεται και το παιχνίδι όμως. Δεν τα περιφρονώ. Θεωρώ όμως ότι μια εκλεγμένη κυβέρνηση οφείλει πρωτογενώς να έχει αναφορά στο λαό που την εξέλεξε. Και αυτό δεν συμβαίνει. Είπατε για παράταση. Και θεώρησε η κυβέρνηση και ο συνάδελφος ότι η παράταση ενδεχομένως να είναι επιτυχία. Εγώ θα σας το βάλω πολύ ομά το ζήτημα. Οι γερμανικές και οι γαλλικές τράπεζες είναι φορτωμένες με ελληνικά ομόλογα. Θέλουν χρόνο και θέλουν και χρήμα για να αποπληρωθούν. Έχουν κάθε λόγο λοιπόν να δανείζουν την Ελλάδα βραχυπρόθεσμα με υψηλό σχετικά επιτόκιο για να πάρουν πίσω τα λεφτά τους και να μην πληρώσουν και οι ίδιοι το τίμημα της μη ρευστότητάς τους. Εδώ όμως έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να εξηγείρει σήμερα όλη την ελληνική κοινωνία. Όπως. Εχθές ο Υπουργός Οικονομικών, μιλώντας σε ξένα δίκτυα προχθές, προσπάθησε να συκοφαντήσει τον πρώην Πρωθυπουργό και τη Νέα Δημοκρατία και προσπάθησε να αναφερθεί σε αυτόν, λέγοντας ότι αυτός είναι ο πολιτικός που είπε ότι η Ελλάδα. Εγώ που δεν το είδα έτσι τώρα. Το είχε σχεδιάσει. Όχι, 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 τώρα συγγνώμη, μια απάντηση. Δεν κάνω μια ειλικρινή κουβέντα. Εγώ που δεν το είδα έτσι, γιατί παραγωγή. Και εγώ επίσης. Βέβαια. Τρεις μέρες προσπαθούσαν να αποδείξουν ότι είναι ο Καραμαλής. Όταν πια διαψεύτησαν από τον ίδιο τον κύριο Γιούγκερ. Απάντησε σε μια ερώτηση ενός δημοσιογράφου που το ρώτησε ο τέος. Κοιτάξτε, υπάρχει μια βασική αρχή στα διεθνή. Ναι. Την οποία την έχω υπηρετήσει και εγώ ως υφυπουργός εξωτερικών. Ακριβώς. Πρώτον, αν είσαι εκτός της χώρας, δεν αναφέρεσαι στα εσωτερικά σου. Και κυρίως δεν κατακρίνεις τους πολιτικούς αντιπάλους στο εξωτερικό. Εδώ δεν κατέκρινε απλά τον πολιτικό του αντίπαλο, είπε ψέματα. Είναι θέμα τιμής λοιπόν αυτό, αξιοπρέπειας, είπε ψέματα, συκοφάντησε τον πρώην Πρωθυπουργό, διεψεύστη, να πει ότι δεν ξέρω, διεψεύστη από τον ίδιο τον κύριο Γιούγκερ, από τη μεταγενέστερη δήλωση που έκανε, ότι αυτός ο Πρωθυπουργός που έλεγε ότι κυβερνά μια διαφθαρμένη χώρα είναι ο Γιώργος Παπανδρέου, σήμερα στην πρωινή ζώνη όλα τα ραδιόφωνα παίζουν αποσπάσματα από δημόσιες δηλώσεις σε διεθνή δίκτυα του Γιώργου Παπανδρέου που μιλάει για την διαφθορά της Ελλάδος και λέει ο ίδιος ότι κυβερνά μια διαφθαρμένη χώρα. Θα μου επιτρέψετε να σας φέρω εδώ ένα τεκμήριο. Ήρθα χθες από τη Γερμανία. Α, το βιβλίο. Είναι το βιβλίο του Υπουργού, το οποίο εδώ στην σελίδα 121 αναφέρεται στη συνάντηση που είχε ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας και ο σοσιαλιστής τότε, τον Ιανουάριο του 2009 με τον κύριο Παπανδρέου. Λέει ότι ο κύριος Παπανδρέου γνώριζε την κατάσταση της οικονομίας, την επιβεβαίωσε και όταν έκανε και την κριτική τη σχετική ο Γερμανός συνάδελφός του, είπε ότι μήπως δεν πρέπει να πάρουμε και την κυβέρνηση, αν είναι έτσι η κατάσταση. Και μετά από λίγο καιρό ήρθε εδώ και είπε ότι λεφτά υπάρχουν. Άτι λοιπόν, το τεκμήριο της απάντησης. Η περιγραφή που κάνει ο συνάδελφος ο Γερμανός είναι ειλικρινέστατη και σαφής. Αναφέρεται στην κατάσταση οικονομίας κυρίως στην περίοδο 2006-2008. Λέει ότι ο κύριος Παπανδρέου γνώριζε την κατάσταση. Παραδέχεται ο κύριος Παπανδρέου ότι γνώριζε την κατάσταση. Βεβαίως, και λέει πώς θα μας αντιμετωπίσουν οι Γερμανοί εάν κερδίσω τις εκλογές. Λέει τις επιφυλάξεις του Γερμανός Υπουργός. Και τον αποχαιρετά ο κύριος Παπανδρέου λέγοντάς του μήπως πρέπει να το ξανασκεφτούμε και να μην κερδίσουμε τις εκλογές. Και έρχεται στην Ελλάδα και λέει λεφτά υπάρχουν και θα δώσουμε και αυξήσεις πάνω από τα όρια του πληθωρισμού. Μήπως τελικά όμως και η κυβέρνηση Καραμαλή παρέδωσε αυτή τη χώρα και έδωσε την καυτή πατάτα στους επόμενους. Αυτό που ο κύριος Μητσοτάκης χθες στο Μέγκα δηλαδή έχει μία αξία. Πιο απ' όλα για να σας πω. Αυτό που λέω, ότι πραγματικά η χώρα παρεδόθηκε. Είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι θα έπρεπε ο Καραμαλής, η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, μια. Θέλω να σας επαναφέρω λίγο σε εκείνη τη συγκυρία και να σας θυμίσω ότι ο κ. Καραμαλής, γνωρίζοντας την κρισιμότητα της κατάστασης, άρχισε να παίρνει μέτρα από το Φεβρουάριο, όταν έβγαλε τα 28 δις για την εγγύηση της ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος και την προστασία των πολιτών, των καταθέσεων των πολιτών. Κατηγορήθηκε από την κυβέρνηση τη σημερινή, η οποία. Σε δεύτερο χρόνο έκανε χρήση αυτού του μέτρου και πολλαπλασίασε και το κεφάλαιο εγγύησης, το διπλασίασε σχεδόν το κεφάλαιο εγγύησης. Και ο κύριος Καραμαλής, όταν περιέγραψε την κατάσταση στις Ελληνίδες και στους Έλληνες και άρχισε να παίρνει μέτρα πριν ακόμα από τις ευρωεκλογές, βγήκε ο κύριος Παπανδρέου και είπε ότι εμείς δεν θα ψηφίσουμε τον κύριο Παπούλια, θα πάμε τη χώρα σε εκλογές. Σας ρωτώ λοιπόν,
μία κυβέρνηση η οποία είναι σε προεκλογική ομοιρία για 7-8 μήνες. Τι δυνατότητες έχει να πάρει αυστηρά οικονομικά μέτρα? Εκεί λοιπόν πήγε με ειλικρίνεια ο κ. Καραμαλής τότε στο λαό και του είπε ότι θα πρέπει να πάρουμε αυτά και αυτά και αυτά και αυτά τα μέτρα. Και από την άλλη πλευρά ο ελληνικός λαός άκουγε λεφτά υπάρχουν. Όταν πήρατε την εντολή από τον τότε πρωθυπουργό. Με συγχωρείτε, δεν είπε ο κ. Καραμαλής σε ποια κατάσταση ήταν η οικονομία. Και βεβαίως το είπε. Με βάση τα στατιστικά στοιχεία τη εποχή εκείνη. Τα οποία βεβαίως. Εάν τα μέτρα του Καραμαλή. Ο κύριος Σαμαράς, τον Μάιο και τον Ιούνιο, όταν παρουσίασε τη στρατηγική για την Ελπίδα, παρουσίασε όλα τα πραγματικά οικονομικά στοιχεία και είπε ότι αν τα μέτρα που είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση Καραμαλή τότε εφαρμόζονταν, θα είχε καθυλωθεί σε μονοψήφιο νούμερο το έλλειμμα. Και το πιστεύω και εγώ αυτό. Προκύπτει από τα στοιχεία. Κύριε Στυλιανίδη, όταν πήρατε την εντολή από τον Καραμαλή στο Υπουργείο σας, τι περικόπες κάνατε? Για να φέρω στο μυαλό μου τον κύριο Αβραμόπουλο, ο οποίος άρχισε κριτική. Ο κύριος Καραμαλής σε κάποια στιγμή, ενώ σου είχε εκδηλωθεί η διεθνής κρίση, μας έδωσε εντολή όλα τα Υπουργεία να μειώσουμε κατά 20% τις δαπάνες. Στο Υπουργείο Μεταφορών που ήμουν εγώ το τελευταίο δεκάμηνο, αμέσως προχώρησα σε περικοπή μισθών και συντάξεων όλων των διευθυνών των συμβούλων των εποπτευομένων οργανισμών, σε περικοπή όλων των δαπανών που είχαν να κάνουν με δημόσιες σχέσεις ή περιτά έξοδα των Αυτό είναι των σε όλα τα Υπουργεία, ξέρετε. Η εντολή ήταν για όλα τα Υπουργεία. Έγινε. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω για όλα. Μπορώ να σας πω. Στο Υγείας λένε δεν έγινε, γι' αυτό το λέω. Δεν το ξέρω αυτό. Φαντάζομαι ότι αυτό εφαρμόστηκε παντού. Κύριε Στυλιανίδη, πραγματικά πόσο αξιόπιστοι μπορούμε να είμαστε ως πολιτικοί όταν ο προϋπολογισμός του 2009, όταν ψηφίστηκε το 2008, προέβλεπε έλλειμμα 3%. Αναθεωρήθηκε περίπου να πάει στο 5-6 και τελικά φτάνουμε σήμερα σε αυτό πραγματικά το ηλικιώδες νούμερο 15,1%. Ποιος πολιτικός μπορούσε πραγματικά να αντιληφθεί το μέγεθος αυτού του ελλείμματος? Όλοι σας λέω. Όλοι ξέρανε ότι παραδείγματος χάρη τα χρέη των νοσοκομείων ή τα ελλείμματα των ΔΕΚΟ δεν καταμετρούνταν τότε σε μεγάλο βαθμό στο έλλειμμα και στο χρέος. Όταν αυτά άρχισαν να περνούν στον κρατικό προϋπολογισμό, τότε τα νούμερα λιώθηκαν. Παρόλα αυτά όμως η κατάσταση ήταν υπό έλεγχο και αν εφαρμόζονταν τα μέτρα που είχαν ανακοινωθεί, νομίζω ότι θα είχαμε καθυλώσει το έλλειμμα στο μονοψήφιο. Τι κάνατε εσείς? Εσείς τα έσοδα της επόμενης χρονιάς τα μεταφέρατε τη μεθεπόμενη και τα έξοδα της μεθεπόμενης τα μεταφέρατε την προηγούμενη. Για να μπορέσετε να κάνετε την καμπύλη προς τα κάτω όταν αναλάβατε από τη Νέα Δημοκρατία και προς τα πάνω μετά από ένα χρόνο διακυβέρνηση του Πασόκ. Σήμερα, ελέγχοντας δεν προσέξατε ένα πράγμα μόνο. Ότι αυτά που λέτε παρακολουθούνται από τους διεθνείς οργανισμούς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν διστάσατε, όχι εσείς προσωπικά, ο Πρωθυπουργός και πολλά στελέχη επιφανή της κυβέρνησής σας να συκοφαντήσετε την Ελλάδα προκειμένου να καθυλώσετε την αντιπολίτευση. Και πραγματικά είναι ένας μύθος, πολλές φορές που αναφέρεται αυτή η συζήτηση, το ότι συκοφαντούμε την χώρα μας στο εξωτερικό. Θέλω να ξέρετε, κύριε Στυλιανίδη, είπα την οικονομία, νομίζω ότι είστε ένας σύγχρονος πολιτικός που γνωρίζετε πολύ καλά ότι στο εξωτερικό, στην Ευρώπη, ανά τον κόσμο, η οικονομική και η επιστολιπτική οίκη γνωρίζουν. Θα έλεγα σε πολύ καλό βαθμό την οικονομική και όχι μόνο της χώρας μας. Είναι μύθος να λέμε ότι εμείς. Τώρα συμφωνείτε μαζί μου, αυτό επιπαίδευε. Δεν κακό αυτό. Το γνωρίζανε, το είπε δηλαδή, ο Υπουργός της Γερμανίας. Και παρόλα αυτά, σήμερα, ο Πρωθυπουργός ήρθε πίσω και είπε: η χώρα μας πραγματικά είναι μια χώρα διεφθαρμένη. Θεωρείτε ότι δεν το γνωρίζει στο εξωτερικό? Ακούστε, εγώ δεν το αποδέχομαι. Η διεθνής διαφάνεια δεν το αποδέχεστε? Δεν το αποδέχομαι. Δηλαδή, αυτό. Ζείτε έναν μύθο? Όχι. Υποκρισία? Όχι. Τι συμβαίνει? Αλλά ποτέ. Το ότι η χώρα μας είναι πρώτη στη διαφθορά δεν σας λέει τίποτα αυτό. Ακούστε. Το ότι είμαστε πρώτοι στη φοροδιαφυγή. Αυτό είναι κάτι πρωτάκουστο για εσάς. Δεν το ξέρουν οι Ευρωπαίοι. Ως Έλληνας πολιτικός εκλεγμένος από τους Έλληνες πολίτες, ουδέποτε θα βρισκόμουν εκτός συνόρων να συκοφαντώ την πατρίδα. Ακόμα και αν στην διακυβέρνηση χώρα είναι το Πασόκ. Να πω κάτι. Ακούστε με ένα λεπτάκι. Επιτρέψτε μου να σας πω. Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να πολεμήσουμε τη διαφθορά. Βεβαίως πρέπει να την πολεμήσουμε για να νικήσουμε. Εγώ μπορώ να σας πω 10 παραδείγματα από τις χώρες αυτές που μας ασκούν κριτική αυτή τη στιγμή, είτε λέγεται Αμερική, είτε λέγεται Γερμανία, είτε λέγεται Γαλλία, είτε οτιδήποτε. Παραδείγματα μεγάλης διαφθοράς. Ακούσατε ποτέ κανένα εκλεγμένο πολιτικό αυτών των χωρών να βρίζει τη χώρα του? Μα δεν είναι έτσι. Και στο εξωτερικό είναι θέμα τιμής. Κύριε Παπακοσταντίνου, κατά τη γνώμη μου, έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη. Κύριε Στυλιανίδη, τουλάχιστον. Βοηθήστε μας και εσείς λίγο. Γιατί ξαφνικά στην πειρά ο Μητσοτάκης? Στη σημερινή συγκυρία δεν μπορούμε να εξισώνουμε επικοινωνιακά τα δύο ζητήματα. Για τον κύριο Μητσοτάκη δεν θα σχολιάσω, έχει τοποθετηθεί το κόμμα μου. Αλλά δεν μπορούμε να εξισώνουμε επικοινωνιακά τις δηλώσεις και τις αποκαλύψεις Juncker. Όλη αυτή την αποκάλυψη που έγινε το τελευταίο διάστημα από ξένους πολιτικούς
για τη γνώση της κυβέρνησης, της κατάστασης από την κυβέρνηση, με τις δηλώσεις που έκανε ένας πρώην πρωθυπουργός.